Έναν άτυπο πόλεμο έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, με επικέντρο τουλάχιστον από τη μεριά της Τουρκίας το νέο σύστημα αεράμυνας της Ρωσίας S-550. Ο στόχος των S-550 που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν πριν από εβδομάδες έγινε σαφής. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το σύστημα αεράμυνας που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης θα αναπαραχθεί. Υπενθυμίζουμε ότι στο διαφημιστικό βίντεο του πολεμικού αεροσκάφους 5ης γενιάς Checkmate SU-75, ο ρωσικός στρατός φαίνεται να στοχεύει ένα μη επανδρομένο εναέριο όχημα Bayraktar Atakt και αυτό το φέρουν βαρέως οι Τούρκοι και ανταπαντούν με τον πύραυλό της Ρόκετσαν, υπενθυμίζοντας στη Ρωσία ότι είναι ικανός να πλήξει τεθωρακισμένα οχήματα, κτίρια και επιφανειακούς στόχους, ενώ στην καταγραφή του προσδίδουν χτυπήματα εναντίον των συστημάτων αεράμυνας της ρωσικής παραγωγής Panzer. Το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-550 αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Πούτιν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνας Σεργέη Σόιγκου και τους διοικητές του στρατού στο Σότσι τον Νοέμβριο. Η Ρία Νοβόστη από τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε νέα που δημοσίευσε, έγραψε ότι το σύστημα S-550 μπορεί να χτυπήσει σύχα και υπερηχητικούς πυράβλους. Τα ρωσικά μέσα προωθούν τον S-550, ο οποίος σχεδιάζεται να αναπαραχθεί ως το 2025 ως το πρώτο κινητό ιδιωτικό σύστημα πυράβλων και διαστημικής άμυνας στον κόσμο, ικανό να καταστρέψει αποτελεσματικά διυπηρετικούς βαλιστικούς πυράβλους. Σύμφωνα με αναφορές, το νέο σύστημα αεράμυνας θα είναι μια έκδοση του S-500 που χρησιμοποιείται σήμερα. Το σύστημα θα περιλαμβάνει επίσης ένα ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών μεγάλης εμβέλειας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.